Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη. Με την ανακοίνωση των Βρετανικών Αρχών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης πως τα μαθήματα θα γίνουν διαζώσεις, αναθάρισαν οι ιδιοκτήτες ακινήτων που τα τελευταία δύο χρόνια είχαν είτε άδεια τα ενοικιαζόμενα φοιτητικά σπίτια, είτε είχαν λύσεις μισθώσεων, μιας και τα μαθήματα γινόταν με τηλεκπαίδευση. Στο σημείο αυτό θα συνδεθούμε με την πρόεδρο των ακινήτων του νομού Ροδόπης, την κυρία Χρύσα Κυριακούση, να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Καλησπέρα κυρία Κυριακούση. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κυρία Κυριακούση, αέρας αισιοδοξίας πνέει πλέον για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων μετά την απόφαση των Βρετανικών Αρχών για διαζώση μαθήματα. Σε τι επίπεδα κυμαίνονται τα ενοίκια φέτος? Κοιτάξτε, περιμένουμε, όπως το είπατε, εναγωνίως περιμένουν οι ιδιοκτήτες να ανοίξουν τα πανεπιστήμια, διότι πραγματικά τα δύο τελευταία χρόνια η πόλη μας έμεινε άδεια εν ώψη της κατάστασης της πανδημίας. Και πραγματικά περιμένουμε με λαχτάρα αντιμετωπίσαμε, δεχτήκαμε την απόφαση αυτή των Βρετανικών Αρχών να ανοίξουν τα πανεπιστήμια. Πιστεύουμε να πάνε όλα καλά, οι τιμές θα κοιμαθούν στα ίδια με τα προπέρσινα επίπεδα, εννοείται ότι δεν θα ανέβουν μετά όλη αυτή την κατάσταση και την καθίζηση των εισοδημάτων όλου του κόσμου, όχι μόνο των ιδιοκτητών, αλλά και ένα παραπάνω, γιατί οι ιδιοκτήτες περιμένουμε τον Αύγουστο τον έμφυα. Επομένως, έχουμε υποχρεώσεις άμεσες να πληρώσουμε και το φόρο εισοδήματος, ο οποίος έρχεται και αυτός μαζί άμεσα, στο τέλος του επόμενου μήνα. Επομένως, έχουμε άμεσες υποχρεώσεις, γι' αυτό και διάρκειας 6 μηνών, όσο διαρκεί δηλαδή η καταβολή του φόρου εισοδήματος και του έμφυα. Και επίσης, για φέτος, για πρώτη φορά, ο έμφυα του 22. Να πούμε εδώ ότι θα έρθει το Μάρτιο και όχι τον Αύγουστο. Επομένως θα έχουμε 16 μήνες και θα έχει 10 δόσεις. 16 μήνες συνεχών καταβολών έμφυα και για ένα διάστημα μαζί με φόρο εισοδήματος. Επομένως, την ερώτησή σας για τα ενοίκια είναι ότι δεν θα κοιμαθούν στα ίδια επίπεδα. Δεν θα έχουμε καμία αύξηση, γιατί έχουμε να πληρώσουμε πάρα πολλές υποχρεώσεις, γιατί τα σπίτια μας έμειναν άδεια 2 χρόνια. Και βεβαίως γιατί τα εισοδήματα του κόσμου έχουν υποχωρήσει, επομένως δεν θα υπάρξει καμία απολύτως αύξηση. Και πρέπει να νοικιαστούν, γιατί πρέπει να νοικιάσουμε οπωσδήποτε τα σπίτια. Συνήθως σε τι ποσά κυμαίνονται, κυρία Κυριακούση, οι τιμές των ενοικίων στην Κομωτινή? Θα κυμανθούν στις τιμές που μείναμε. Άρχισε η πανδημία, οι τελευταίες μισθώσεις που γίνανε ήταν το καλοκαίρι του 2020. Καλοκαίρι του 2019, όταν μετά το 20 άρχισε η πανδημία. Επομένως θα είμαστε στις ίδιες τιμές, δηλαδή θα είμαστε στις τιμές των 200, το πολύ 250 ευρώ μηνιαίως. Κυρίως στα 200 ευρώ θα παραμείνουν οι τιμές. Αυτή είναι τουλάχιστον η πρώτη εκτίμηση που κάνουμε. Τώρα, γιατί σας είπα για όλους τους προαναφερθέντες λόγους και γιατί έχουμε πολλές υποχρεώσεις και γιατί τα έσοδα του κόσμου είναι πολύ μειωμένα πλέον λόγω της κατάστασης και βεβαίως και οι ιδιοκτήτες αυτό το αντιλαμβάνονται και θα μείνουμε στα ίδια επίπεδα. Κυρία Κυριακούση, υπάρχει ήδη κάποιο ενδιαφέρον για εκμίσθωση με την ανακοίνωση και των αποτελεσμάτων? Προς το παρόν αυτή την περίοδο τη συγκεκριμένη, όχι. Περιμένουμε τα τελικά αποτελέσματα. Ίσως και οι γονείς περιμένουν και την πιστοποίηση, να δούνε και πώς θα πάει η κατάσταση με τη μετάλλαξη που ακούγεται. Σίγουρα θα περιμένουμε μέχρι να βγουν τα τελικά αποτελέσματα και οι γονείς και σίγουρα οι ιδιοκτήτες θα περιμένουμε μέχρι τέλος Αυγούστου. Δηλαδή, μάλλον τότε θα αρχίσει η κίνηση, μετά την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων. Αυτό το διάστημα που βγήκαν οι βάσεις, δεν σημειώθηκε κάποια ιδιαίτερη κίνηση στην πόλη μας. Ο κόσμος είναι ακόμα επιφυλακτικός. Είναι και το καλοκαίρι, δεν ξέρει ακόμα τι γίνεται, τι θα γίνει. Νομίζω τα πράγματα ήταν πολύ ρευστά ακόμα για να έρθουν και συν της άλλης και τα έξοδα να κάνουν το ταξίδι. Επομένως, η πόλη θα κινηθεί μετά την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων. Κυρία Κυριακούση, συγκριτικά με άλλες πόλεις, πώς είναι τα ενοίκια στην Κομωτινή? Κοιτάξτε να δείτε, πολλές φορές το έχω πει αυτό, ότι τα ενοίκια μας είναι από τα πλέον χαμηλά. Δεν ξέρω γιατί έχουμε την εντύπωση, γιατί ακούγεται, επικρατεί μια εντύπωση γενικώς σε άλλες πόλεις ότι η Κομωτινή είναι ακριβή. Δεν είναι ακριβή πόλη η Κομωτινή. Έχουμε γκαρσονιέρες προσαρμοσμένες στα επίπεδα των φοιτητών, επιπλωμένες και καινούργιες, διότι οι περισσότερες μας άδειες εμάς εδώ ήταν
οι τελικές ήταν το 2000, από το 2000 μέχρι το 2006 που ήταν η τρομερή ανοικοδόμηση της πόλης, από τις τελευταίες άδειες που βγήκανε δηλαδή. Και τα σπίτια μας είναι καινούργια δηλαδή, σε πολύ χαμηλές τιμές. Άμα πάτε σε άλλες πόλεις, βλέπετε σπίτια με 300-350 ευρώ, 400, δεν μιλάμε βέβαια για την Αθήνα που είναι απλησίαστη, αλλά σε χείριστη κατάσταση. Παμπάλε, εμείς εδώ μπορείτε να ακούτε 200-350 ευρώ, ίσως και σε κάποιες περιπτώσεις 280, αλλά τα σπίτια μας είναι καινούργια και επιπλωμένα. Επομένως και με διάφορες παροχές, με ίντερνετ, με τέντες εξοπλισμένα, δηλαδή πραγματικά, αν δείτε και αναρτήσεις από τα μέσα δικτύωσης, βλέπουμε κάτι σπίτια πραγματικά κουκλίστικα. Εξοπλισμένα πλήρως, έρχεται ο φοιτητής μόνο με μία βαλίτσα ρούχα. Νομίζω λοιπόν ότι οι τιμές μας είναι πάρα πολύ καλές και κακώς υπάρχει αυτή η εντύπωση. Ίσως γιατί δεν αντιλογίζεται ότι το γεγονός ότι είναι καινούργια σπίτια και επιπλωμένα. Κυρία Κυριακούση, υπάρχουν κάποιες προθεσμίες που λήγουν για τους ιδιοκτήτες ακινήτων την περίοδο αυτή και τι γίνεται και με τις δηλώσεις COVID του Ιουλίου? Ναι, μέσα στην πανδημία οι ιδιοκτήτες μάθαμε να κινούμαστε στους ρυθμούς των προθεσμιών. Τρέχουν όντως κάποιες προθεσμίες όπως το είπατε. Να πούμε πρώτα για τις δηλώσεις COVID Ιουλίου. Έχουμε πλέον την κατηγορία μένουν μόνο τα μαγαζιά που αφορούν σε πολιτισμό και αθλητισμό, καμία άλλη κατηγορία. Τελείωσε δηλαδή το λιανεμπόριο, τελείωσε η προστασία για την εστίαση, τελείωσε για τον τουρισμό και για τις μεταφορές. Αυτές οι κατηγορίες έχουν φύγει, μένει μόνο πολιτισμός και αθλητισμός. Γυμναστήρια δηλαδή, κάποια πάρκα, εκθέσεις, τέτοιου είδους πέριξ των θεαμάτων, τέτοιου είδους καταστήματα και μαγαζιά, τέτοιου είδους χρήσης. Γι' αυτά λοιπόν έχουν ήδη ανακοινωθεί οι ΚΑΔ. Όσοι έχουν τέτοια μαγαζιά με τέτοιες χρήσεις μπορούν να μπουν να δούνε για τους ΚΑΔ του Ιουλίου. Και βεβαίως κάποια στιγμή θα ανακοινωθεί ίσως μέσα στον Αύγουστο η προθεσμία για τις δηλώσεις COVID. Έχουμε επίσης μια προθεσμία 31 Ιουλίου, τώρα τέλος του μήνα, τελειώνει μια προθεσμία για τις μισθώσεις. Είχε αρχίσει αυτή η προθεσμία, έτρεχε πιο μπροστά και πήρε παράταση μέχρι 31 του μήνα. Είναι μισθώσεις οι οποίες έχουν λήξει την περίοδο της πανδημίας και οι νοικιαστές επιθυμούν τη συνέχιση των μισθώσεων για διάστημα τόσο όσο μπορούν να παραταθούν, για διάστημα τόσο όσο τα μαγαζιά έμειναν κλειστά με κρατική εντολή, ανάλογα κάθε περίπτωση πόσους μήνες ήταν, 6-8 μήνες ανάλογα, μπορούν λοιπόν να παραταθούν, να κάνουν τα συμφωνητικά μέχρι 31 ετών, με την προϋπόθεση όμως βασική να μην οφείλονται ενίκια. Όποιος λοιπόν ενδιαφέρεται μπορεί να το δει αυτό. Και μία τελευταία προθεσμία που έχουμε μέχρι στιγμής, τουλάχιστον για 27 Αυγούστου, ένα μήνα ακόμα, έχουμε κάποιες αρχικές δηλώσεις και τροποποιητικές και για υπεκμισθώσεις όσοι είχαν θέματα και διορθώσεις από Ιανουάριο του 2020 για τις δηλώσεις COVID. Δηλαδή αρχικές δηλώσεις, τροποποιητικές δηλώσεις και υπεκμισθώσεις, όποιοι είχαν θέματα, όποιοι είχαν λάθη, όποιοι ξέχασαν να τις κάνουν. Να αποταθούν στους λογιστές και σε αυτούς που ασχολούνται και κάποιοι δικηγόροι ασχολούνται για να μπορέσουν να τα κάνουν τώρα. Και η Ομοσπονδία, να πω κάτι τελευταίο, ότι πιέζει για να ανοίξουν οι αρχικές δηλώσεις και αρχικές δηλώσεις από το 2020, οι πρώτες δηλαδή δηλώσεις COVID που κάναμε, που πολλοί χάσανε τότε την προθεσμία με εκείνο το χαμό που γινόταν, πραγματικά στην αρχή δεν ήξερε κανένας τι γίνεται, χάσανε οι άνθρωποι κάποιες προθεσμίες. Και πιέζει η Ομοσπονδία και σίγουρα κάποια στιγμή θα ανοίξουν και οι αρχικές δηλώσεις του 2020, από το Μάρτιο δηλαδή. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κυριακούση. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, τα άτομα με αναπηρία έγιναν θεατές βανδαλισμού του συστήματος αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα του Σίτρακ στην παραλία Ιουλία στο Φανάρι Ροδόπης. Περισσότερες πληροφορίες για το συμβάν αυτό θα μας δώσει ο πρόεδρος του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία, Τρίφωνας Καρούτζος. Καλησπέρα, κύριε Καρούτζο. Καλησπέρα σας. Τι φθορές προκάλεσαν στο ΣΥΤΡΑΚ και πότε έγινε αντιληπτή αυτή η ενέργεια? Το παρήγορο είναι ότι είμαι κολυμβητής και πηγαίνω καθημερινά στη θάλασσα. Διαπίστωσα ότι προχτές μετά πρέπει να έχει γίνει μάλλον κάποια συναυλία στο φανάρι, δεν είμαι σίγουρος. Βραδινή ώρα έγινε αυτό το πράγμα, έτσι.
γιατί εγώ πήγα το πρωί και διαπίστωσα την φθορά στο μηχάνημα. Είχαν αφαιρέσει τη ντουζιέρα. Ξέρετε, το μηχάνημα, το σίδερα, έχει ένα σύστημα που το άτομο που κάνει, εξυπηρετείται το σίδρακ, να πατάει ένα κουμπάκι και να κάνει ντουζ. Λοιπόν, είχαν αφαιρέσει το σύστημα αυτό. Και επίσης είχαν χαλάσει και την εσωτερική κλειδαριά των αποδυτηρίων. Δηλαδή, η εξωτερική υπήρχε, αλλά δεν μπορούσε να μπει μέσα να την κλείσεις, έτσι ώστε να μην γίνει ορατό όταν θα αλλάζεις. Ευτυχώς και προς τιμή τους, ειδοποίησα την εταιρεία Τόμπια, η οποία είναι υπεύθυνη, έχει την πατέντα και ενεργεί υπέρ των συστημάτων Citrax, και ενήργησε άμεσα. Ήρθαν οι άνθρωποι, άλλαξαν και την ντουζιέρα και έβαλαν κλειδαριά στο σύστημα των αποδητηρίων. Και θέλω να ευχαριστήσω την εταιρεία Τόμπια για την άμεση, τα άμεσα τα ανακλαστικά που έδειξε ώστε να επισκευάσει το σύστημα και τον Ιγνάτιο Φωτίου, το Διευθύνοντα Σύμβουλο. Κύριε Καρούτζο, δεν είναι όμως η πρώτη φορά που προκαλούν φθορές στο Citrax και δεν θα αναφερθώ στα προηγούμενα χρόνια, αλλά αναφέρομαι και στην αρχή του καλοκαιριού φέτος που ξανασυνέβησε κάτι παρόμοιο. Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι? Το πρόβλημα δεν είναι τελικά ποιες είναι οι φθορές και ποιος τις προκαλεί. Το θέμα είναι ότι έχουμε φτάσει στον 20ο αιώνα, βλέπουμε μια κλιματική αλλαγή και έχει το κόσμος όλος. Καιγόμαστε. Το χειμώνα θα έχουμε πλημμύρες, να το θυμηθείτε αυτό, έτσι. Τώρα, σήμερα πιο για Αττική, η περιοχή στα Μάτα, η οποία οι άνθρωποι, χωρίς να σκεφτούν και τους υπόλοιπους να υπάρχει συλλογική ευθύνη, έκτισαν μέσα στα ρέματα τις ωραίες βιλίτσες τους. Τώρα θα καούν, βέβαια. Το χειμώνα θα υπάρχουν πλημμύρες. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε σημείο πια να μην σκεφτόμαστε δυστυχώς συλλογικά. Φανταστείτε λοιπόν πώς αυτό το πράγμα μπορεί πολλαπλασιαστικά να δουλέψει βάρος των ατόμων με αναπηρία ή κάποιων ευπαθών ομάδων, οι οποίοι δεν έχουν τον τρόπο, τα μέσα, την κίνηση και όλα αυτά, ώστε να μπορέσουν να έχουν κατά κάποιο τρόπο ένα τρόπο άμυνας. Θεωρείτε εσείς ότι γίνεται από απερίσκεπτα νεαρά άτομα που δεν γνωρίζουν τις συνέπειες των όσων κάνουν ή υπάρχει κάποια σκοπιμότητα? Κοιτάξτε, είτε έτσι, είτε αλλιώς, βαδίζουμε, αφορά όλους μας και εμένα, σε λάθος δρόμο. Να σας πω κάτι, είτε το κάνουν απερίσκεπτα άτομα, είτε από αφέλεια, είτε από άγνοια, είτε σκόπιμα, αν συνεχίσουμε έτσι, αργά ή γρήγορα, επειδή μάλλον κάτι κατανοήσαμε λάθος, κυρία Κινέζου. Όταν ο Θεός, και να σας πω κάτι, μιλάω ρητορικά, δεν μιλάω θρησκολευτικά, όταν ο Θεός μας χάρισε τον παράδεισο, αυτό που λέγεται γη και περιβάλλον, αυτός είναι ο παράδεισος, ο άνθρωπος που νόμισε λοιπόν ότι θα μπορέσει να αντικαταστήσει τον Θεό, βλέπετε τι κάνει. Καταστρέφει τα πάντα. Δεν αφήνει τίποτα όρθιο. Και να σας πω κάτι, ένα μηχάνημα, ένα για το Citrax είναι τίποτα μπροστά σε όλα αυτά που συμβαίνουν και θα συμβούν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτή είναι η γνώμη μου. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καρούτζο. Να είστε καλά, ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Καλώς σας βράδυ. Το Summer Nights απόλαυσαν 22 και 26 Ιουλίου στον αύριο χώρο της Λέσχης Κομωτιναίων. Ήταν ένα αφιέρωμα στα αγαπημένα μας musical. Παλιά αλλά και νέα, γνωστά και άγνωστα, όμως σίγουρα εντυπωσιακά. Η Σοφία Δερματζόγλου, η Άννα Χαριτίδη και ο Ιακίμ Ιωακιμίδης μας ταξίδευσαν στο λευερό κόσμο του musical σε ένα άκρος μουσικό πρόγραμμα. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Yeah.
Μάγεψε και ταξίδεψε το κοινό του σε παλιά και νέα musical που άφησαν εποχή. Ο λόγος για τον Ιωακήμ Ιωακημίδη και το επιτελείο του, που χθες το βράδυ είχαν τη δεύτερη παράστασή τους, Summer Nights, που ξεσήκωσαν και παρέστηναν το κοινό που παραβρέθηκε και παρακολούθησε την εκπληκτική δουλειά του Ιωακήμ Ιωακημίδη, τη Σοφία Δερμετζόγλου και τη Γιάννα Χαριτίδη. Προβούλη του ντοκιματέρ «Ο πλανήτης των ανθρώπων» πραγματοποίησε κίνηση πολιτών με τίτλο «Πρωτοβουλία Ροδόπης ενάντια στο νέο αντιπεριβαλλοντικό νόμο» την 5η 22 Ιουλίου. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Πριν 2,5 χρόνια δημιουργήθηκε η ομάδα Πρωτοβουλία Ροδόπης με αφορμή μια εκδήλωση που έγινε για την Παγκόσμια ημέρα της Γης. Τα μέλη της ομάδας μας μίλησαν για την ομάδα αυτή, τις δράσεις που υλοποιούν και την διαζώση προβολή του ντοκιμαντέρ που πραγματοποίησαν προημερών. Ναι. Πρωτοβουλία Ροδόπης ενάντια στον αντιπεριβαλλοντικό νόμο δημιουργήθηκε πριν περίπου 2,5 χρόνια με αφορμή μια εκδήλωση που κάναμε για την Παγκόσμια ημέρα της Γης. Είχαμε πάει πάνω στο σιλάκι του Μαχαίρα και έτσι, πώς το λέμε, κάναμε εν είδη διαμαρτυρίας, συζητήσαμε για τα πράγματα τα οποία μας ενδιέφεραν όσον αφορά για τις ανεμογεννήτριες, οι οποίες υπάρχουν στην οροσύρα της Ροδόπης και είχαμε δει ότι υπάρχει και ένας ανεμολογικός ιστός στο φυλάκιο του Μαχαίρα και χάρη με αυτού αποφασίσαμε να κάνουμε μια παρουσία στο χώρο. Έκτοτε έχουμε κάνει ενημερώσεις, έχουμε επισκεφθεί αρκετά χωριά στην ορεινή Ροδόπη και έχουμε συνομιλήσει, συζητήσει με τους εκεί κατοίκους, μας έχουν εκφράσει τους προβληματισμούς τους και τα προβλήματά τους. Έχουμε κάνει μία προβολή ακόμη τον Ασκό του Αιώλου, πέρυσι τέτοιον καιρό και γενικότερα προσπαθούμε κάθε φορά να ενημερώνουμε τον κόσμο με όποιον τρόπο γίνεται. Η ομάδα είναι ανοιχτή στα νέα μέλη, κάποιοι που ενδιαφέρονται και επιθυμούν μπορούν να ενταχθούν και πόσα περίπου μέλη αριθμεί τώρα? Ο αριθμός των μελών δεν είναι συγκεκριμένος, δεν είμαστε 5 ή 10 ή 12, εντάξει δεν είμαστε και άπειροι, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι, σαφώς και είμαστε ανοιχτοί, όποιος θέλει μπορεί να έρθει, δεν υπάρχει
Υπάρχουν ανοιχτές συναντήσεις. Εγώ έτσι μπήκα στην ομάδα. Υπάρχει ένας πυρήνας τεσσάρων, πέντε, δεν θέλω να πω συγκεκριμένα. Υπάρχει ένας πυρήνας πιο σταθερός και υπάρχουν άτομα που δείχνουν ενδιαφέρον και ευχόμαστε όλο και περισσότερα. Και αυτός είναι ο λόγος που κάνουμε αυτή την προβολή για τον πλανήτη των ανθρώπων. Είναι μια ταινία, έχει υπάρξει μεγάλη έρευνα πίσω από αυτή την ταινία, από τον ίδιο τον σκηνοθέτη που είναι ο Jeff Gibbs, βλέπετε και την αφίσα και από όλο το επιτελείο, και στην ταινία δεν μιλάει συγκεκριμένα για τις ανεμογεννήτριες όπως έγινε στον Ασκό του Αιώλου, αλλά για διάφορες μορφές πράσινης ανάπτυξης, πράσινης ενέργειας όπως ονομάζεται σήμερα, και το τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά και για τα οικολογικά κινήματα και πώς εμπλέκονται μέσα σε όλη αυτή τη δράση, αλλά και για εταιρείες και πώς εμπλέκονται μέσα σε όλο αυτό. Και παρουσιάζει λοιπόν η ταινία και είναι έτσι πολύ βοηθητικό να δούμε τι συμβαίνει, να ξεκινήσουμε από εκεί και να αρχίσουμε να αμφισβητούμε και να αρχίσουμε να ερευνούμε ό,τι μας δίνεται, ό,τι πληροφορία μας δίνεται. Κάθε Δευτέρα μπορούν να απολαύσουν οι Κομωτινοί τον γνωστό τραγουδιστή Δημήτρη Χριστοδουλάκη στο νησί, στο κέντρο της Κομωτινής. Ας δούμε ένα απόσπασμα από το χθεσινό live. Για τους φίλους, τους συμπολίτες και τους θαυμαστές του τραγουδάει κάθε Δευτέρα βράδυ στο νησί ο Δημήτρης Χριστοδουλάκης. Αν και με δυσκολία καθήμενοι ή παραβρισκόμενοι, όπως ορίζουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα, τραγουδούν, ερωτεύονται και διασκεδάζουν με τη μοναδική φωνή του Δημήτρη Χριστοδουλάκη. Αυτήν τη Δευτέρα τον συνόδευε και ο Γιάννης Τζατζανάς.
Όπως παλιά με ένα σκοπό χερουβικό. Και για τον κόσμο που μισείς δεν είμαι άλλος. Και για τον κόσμο που αγαπάς δεν είμαι αυτός. Άλλοι νομίζανε πως ήμουν μεγάλος. Όμως που γίνει θα γινόμουν. Στο σημείο αυτό θα δούμε τα εφημερεύοντα και διανεκταρεύοντα φαρμακεία για την πόλη της Κομωτινής. Στο σημείο αυτό θα δούμε την πρόγνωση του καιρού για αύριο. Με αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη. Από όλους εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ.